Τα υγειακίνητα επιστρέφουν δυναμικά, όπως βλέπετε και από το πρόγραμμά μας και από τα δελτία που στηρίζετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η γιορτή της μάνας έρχεται και έτσι ξεκινάνε τα υγειακίνητα 2019 με νέα ομάδα, με πολύ όρεξη, πολύ ενθουσιασμό που είμαστε εδώ για να δείξουμε πολλά πράγματα από εδώ και πέρα και όχι μόνο τον Ιούνιο, το τέλος Ιουλίου τέλος πάντων που γινόταν τα Ιακίνθια κάθε χρόνο, 20 χρόνια Ιακίνθια, έτσι. Δεν είναι τα Ιακίνθια 1 και 2 χρόνια, είναι 20 χρόνια φεστιβάλ παραγωγή πολιτισμού. Και φέτος είπαμε να ανοίξουμε πραγματικά τον ορίζοντά μας, γιατί έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε, να πούμε και να δείξουμε για τον τόπο μας. Άρα ξεκινάτε λοιπόν 11 και 12 του Μάη με τη γιορτή της μάνας. Τη μάνα που γέννησε και τη μάνα που δεν γέννησε. Γιατί εκτός από τη μάνα του αίματος έχουμε και τη μάνα της καρδιάς μας. Πολλές γυναίκες που δεν παντρεύτηκαν εκείνες τις εποχές, τις δύσκολες, στήριξαν τις αδερφές τους, στήριξαν τις γειτόνισές τους, μεγαλώνοντας όλες μαζί τα παιδιά. Και για να πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι η ιδέα γεννήθηκε με αφορμή μια γειτονιά με 7 μανάδες που γέννησαν 43 παιδιά σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες κατά τη μεταπολεμική περίοδο. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα από τον Λουδοβίκο Ταυνογείων που είναι μπροστά σε όλα αυτά και τις ομάδες μετά που ακολούθησε για να στηρίξουμε αυτή την ιδέα. Κοντά λοιπόν στις μάνες του αίματος αλλά και τις μάνες της καρδιάς μας στηρίζουμε αυτή την γιορτή και φυσικά σας περιμένουμε όλες. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων σε όλες τις πλατείες του χωριού, έχω να σας πω. Θα λειτουργήσουν εκθέσεις με παλιές οικογενειακές φωτογραφίες. Οι γυναίκες θα βγάλουν τα υφαντά από του αργαλείου στα μπαλκόνια τους, να δείξουν τα έργα τέχνης που έφτιαξαν οι μανάδες τους και οι γιαγιάδες τους. Φυσικά θα φτιάξουν τα γλυκά και τις πίτες που και εκείνες αγαπούσαν. Και θα είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή με πολλές εκδηλώσεις, με χοροδίες, με χορευτικά, με επιμνημόσυνη δέηση που θα έχουμε την Κυριακή χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου. Και φυσικά έχουμε καλεσμένη την Αλκιόνη Παπαδάκη να μιλήσει για τη μάνα σε όλους εμάς. Πάρα πολύ ωραίες δράσεις. Είναι ένα διήμερο γεμάτο όπως βλέπω από το πρόγραμμα, πραγματικά γεμάτο με εκδηλώσεις. Και είναι για μια εκδήλωση που αγκάλιασε όλο το χωριό, όλα τα σημεία του χωριού. Οι γυναίκες τρέχουν να μαζέψουν φωτογραφίες, να δουν τι γλυκά θα φτιάξουν για να κεράσουν τον κόσμο που θα ανηφορήσει στα Ανόγια 11 και 12 του Μάη. Είναι μια προσπάθεια που συμμετέχουν ενεργά, όπως είπα, όλες οι γυναίκες. Τα σχολεία έχουν πάρει πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό, γιατί τι πιο ωραίο από τα μάτια και την ψυχή ενός μικρού παιδιού που έγραψε ένα γράμμα για τη μαμά του και έκανε και μια ζωγραφιά. Όπως βλέπετε από την αφίσα μας, δείχνουμε την παιδικότητα των παιδιών, πώς αγκαλιάζουν την εικόνα της μητέρας τους στις ζωγραφιές τους. Είναι υπό την αιγίδα του Δήμου Ανογείων και της Περιφέρειας Κρήτης. Ευχαριστούμε θερμά και τον Όμιλο Κρήτη TV που στηρίζει και εσάς ως χορηγή την διοργάνωση αυτή. Και φυσικά σας περιμένουμε να ενηφορήσετε αυτές τις 2 μέρες για να γιορτάσουμε για τη μάνα που είναι εδώ ή που έφυγε. Όπως και να είναι η μάνα μας και οφείλουμε να τη γιορτάζουμε πάντα. Τώρα να πω ότι αυτό που προέχει είναι αυτό που και στην αρχή υπόθηκε. Η γιορτή για τη μάνα που γέννησε και τη μάνα που δεν γέννησε. Είναι πολύ σημαντικό γιατί υπάρχουν πολλές μανάδες που δεν κατάφεραν να είναι οι βιολογικές μανάδες των παιδιών που έχουν αγκαλιάσει και βρίσκονται δίπλα τους και τους στηρίζουν, αλλά είναι και εκείνες μάνες. Είναι πολύ σημαντικός αυτός ο ρόλος. Νομίζω ότι είναι ο συνειδητός ρόλος, γιατί έχουμε δει στη ζωή μας, έχουμε ακούσει και τις μάνες που κατάφεραν και γέννησαν, αλλά αποποιήθηκαν τη γέννα τους, το παιδί τους. Έχουμε και τέτοια δείγματα. Είναι μάνες και εκείνες, αλλά και οι μάνες της καρδιάς είναι πολύ Μάλιστα. σημαντικές. Λοιπόν, να πούμε κάτι τελευταίο. Μέσα σε αυτό το διήμερο, 11 και 12 του Μάη, μιλάμε για εκδηλώσεις που ξεκινάνε από κάποια συγκεκριμένη ώρα, πρωινή, Βεβαίως. Του μεσημεριού, του απογεύματος, για το βράδυ, λοιπόν, τι. Ναι, το Σάββατο λοιπόν, 11 του Μάη, από τις 8 το βράδυ ξεκινάμε στην πλατεία στο Μαϊντάνι.
στη διακεσία του Αγιώργη. Εκεί θα είναι μια πολύ ωραία σκηνή στη Μένη. Θα έχουμε τη χοροδία της περιφέρειας με την κυρία Ελένα Χατζηγεωργίου. Θα έχουμε μια χοροδία παραδοσιακής μουσικής ανογίων που έχει στηθεί με την επιμέλεια του κυρίου Γιακουμάκη. Στη Λία και στα Λαούτα θα έχουμε τους νέους των ανογίων, τον Δημήτρη τον Ξυλούρη, τον Στέφανη και τον Βασίλη Χερέτη, την παρέα του Ιακίνθου, και θα χορέψει το Λύκειο Ελληνίδων, οι γυναίκες του Ομίλου Βροχοφόρου, οι γυναίκες του Πολιτιστικού Συλλόγου Ανογίων και οι γυναίκες των Ανογίων με την Αριστεία Καλομήρη. Και την Κυριακή, όπως είπα, θα έχουμε τον Εσπερινό στο Περαχώρι, στην Εκκλησία της Παναγίας, που αλλού, αφού μιλάμε για τη μάνα, στις 6 ώρα το απόγευμα με χωροστοτούντα στο Αρχιεπισκόπου Κρήτης Ειρηναίου. Και μετά θα μεταφερθούμε πάλι στην πλατεία στις 8, που θα ακούσουμε την κυρία Αλκιόνη Παπαδάκη να μας μιλάει για τη μάνα. Θα ακούσουμε την ιστορία του Σαμίρ που εκπροσωπεί τους πρόσφυγες, τραγουδώντας την ιστορία του. Ο Χάρης Φασουλάς θα τραγουδήσει για τη μάνα. Θα έχουμε την Ασκομαντούρα του Σαλούστρου. Και η Ελένη και η Σουζάνο Βουγιουκλή θα τραγουδήσουν για τη μάνα με τα τραγούδια της μάνας από όλο τον κόσμο. Κλείνοντας με παραδοσιακή μουσική το Λευτέρη και το Μανούσο Καλέργη. Και να πούμε ότι στο χώρο θα βρίσκεται ο Γιώργος Σαλούστρος με το τσάι του, το πολύ γνωστό σε όλους καρτεράκι, για να κεράσουμε τον κόσμο και να γιορτάσουμε παρέα τη μάνα. Λοιπόν, και να πάνε όλα καλά και να είναι και καλός ο καιρός. Είπαμε ότι είναι ένα διήμερο γεμάτο εκδηλώσεις, καθώς τα Ιακίνθια ανοίγουν ορίζοντα, ανοίγουν φτερά εκτός ανογίων, ανοίγουν, διευρύνουν ορίζοντα, και μιλάμε για εκδηλώσεις που θα γίνονται πλέον όλο το χρόνο εκτός ανογίων για διάφορες θεματικές ενότητες που εσείς κάθε φορά θα επιλέγετε. Ναι, είναι επειδή η ανάγκη του να γίνονται πράγματα που έχουν ουσία και δημιουργούν πολιτισμό, και όχι μόνο στα ανόγια πια, γιατί η ομάδα των Ιακινθίων έδειξε σπουδαίες γραφές μέσα στο και αυτά χρόνια. Περιμένουμε λοιπόν τον κόσμο χωρίς καμία υποχρέωση. Το μόνο που θέλω από εκείνον, όταν θα λιφορήσετε, είναι μια φωτογραφία από τη μάνα σας ή τη γιαγιά σας που έχει φύγει, και ένα μανταλάκι απλά για να το κρεμάσουμε στο δέντρο των αναμνήσεων. Αυτό. Τι γλυκό που είναι. Ήβα Κουμαντάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.